Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ήταν ένα θέμα που ανέφερα και εγώ ότι η πρόσκληση η οποία απευθύνθηκε προς αυτό που θεωρούσε ο οργανισμός λιμένος και δέχομαι την άποψη του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ότι υπήρχε μια λάθος εντύπωση πώς εκπροσωπείται ο Δήμος. Γι' αυτό και απέστειλε πρόσκληση θεωρητικά σε μένα και τον κύριο Πιστικίδη, που ουσιαστικά έχουμε κατέβει μαζί για να διοικήσουμε το Δήμο, και στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την άποψή του, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Εξηγήθηκε, έγινε σαφέστατο πλέον ότι πώς είναι η εκπροσώπηση του Δήμου. Εκείνο που είπα και έχει γραφτεί και στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένους, είναι ότι οι απόψεις οι οποίες εκφράζω κατά την συνεδρίαση που συνέβη και χθες, δεσμεύουν όσον αφορά την πλειοψηφία του Δήμου, έτσι, γιατί όσον αφορά τον ίδιο το Δήμο, εκπροσωπείται από θεσμικά όργανα. Ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Δήμαρχος μπορούμε να εκπροσωπούμε τον Δήμο χωρίς τις αποφάσεις αυτού του συλλογικού οργάνου. Αλλά και αυτό το συλλογικό όργανο όμως έχει πλειοψηφία και μειοψηφία, και επειδή εκπροσωπούμε την πλειοψηφία, δεσμευόμαστε ότι αυτά τα οποία μεταφέρουμε είναι απόψεις πλειοψηφίας. Και θα θέλαμε αυτά να αποτελούν και ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Αυτά βέβαια θα κριθούν από όλους μας, έτσι πόσο ομόφωνα ή όχι μπορούν να περάσουν. Ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, κατά την άποψη του Δήμου, υπάρχει ένα θεσμικό πρόβλημα. Ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά του Δήμου σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν το λιμένα της πόλης και τη διοίκηση του οργανισμού λιμένους και το ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμποδίζει στο να μπορέσει να παραχθεί έργο θετικό για την πόλη. Υπάρχει αυτό έντονα στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι ξεκίνησα και θα πω και πώς τελειώσαμε. Θα αναφερθώ σε όλα τα θέματα, αλλά να ξεκινήσω από το θέμα που προκάλεσε, έτσι έγινε πιο γνωστό, το θέμα με την διαχείριση των λιμάτων από τον Οργανισμό Λιμένους. Γιατί η πέτρα του σκανδάλου είναι άλλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε χειριστεί εδώ και μήνες, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Πιστικίδης, αλλά και τα συλλογικά όργανα του Δήμου, και αφορούν κάτι εξίσου σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης. Λοιπόν, το θέμα διαχείρισης των λιμάτων. Σήμερα, ο Οργανισμός Λιμένος, και το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί αυτή είναι η αλήθεια, διαχειρίζεται άψογα τα λίμματα του λιμένου. Σήμερα, όταν έκανα την δημόσια καταγγελία για τον τρόπο διαχείρισης, πιστεύω και σήμερα ότι ήταν έτσι. Και ζήτησα από τον Οργανισμό Λιμένος ότι αν δεν ήταν έτσι να μιλήσει προσωπικά. Σήμερα ο Οργανισμός Λιμένος έχει τοποθετήσει, μετά την δημόσια καταγγελία που έκανα, 5 επίγειες πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας περίπου 15 κυβικών η κάθε μία. Αν κάνω κάτι λάθος, ο κ. Σαραφιλής θα με διορθώσει. Οι 3 τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και οι 2 τις επόμενες μέρες από την καταγγελία. Υπάρχει με βιτιοφόρο η απορρόφηση αυτών. Με τα δικά μου τα στοιχεία που έχω σε γνώση, αυτό γίνεται καθημερινώς. Αυτό, πάλι με τα δικά μου στοιχεία που διαθέτω, πριν, όταν γινόταν η διοχέτευση στις υπόγειες δεξαμενές, μια τριπλή δεξαμενή που έχει υπόγεια, γινόταν 2 φορές την εβδομάδα. Που σημαίνει ότι τα 5 έβδομα της παροχέτευσης χάνονταν στον υδροφόρο ρίζου και στο υπέδαφο. Στο διάστημα. Έτσι, στο διάστημα όχι. Λοιπόν, σήμερα όμως, μετά από άμεσες ενέργειες της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένους, και οφείλω αυτό να το αποδεχθώ και να το παραδεχθώ, γίνεται άψογη συλλογή σε κεντρικό συλλεκτήριο χώρο, στεγανό, όλων των λιμάτων που παροχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο και στον καινούριο αγωγό που έχει κάνει ο Οργανισμός Λιμένους. Το αν υπάρχουν παράνομες συνδέσεις σε άλλα πράγματα από παλιά, αυτό βέβαια
δεν το γνωρίζει ούτε ο οργανισμός λιμένος. Στην πορεία αυτό πάντα παρουσιάζονται, τέτοια πράγματα υπάρχουν και μέσα στην πόλη. Έτσι. Επομένως, αυτό ήταν κάτι που ήταν σαφές από την αρχή και ξεφύγαμε από αυτό το πράγμα, γιατί για μας ως Δημοτική Αρχή η πέτρα του σκανδάλου που ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση των οργανισμών λιμένους ήταν η προσπάθεια πάνω στο παράκτιο μέτωπο της χερσαίας ζώνης και των διοικητικών ορίων του Δήμου που οριοθετείται από τις οδούς Βασιλείου Παύλου και Ραφινίδων Αλών, που υπήρχαν 5 χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ήταν στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ραφίνας, δηλαδή Κερμίου, έγινε μια προσπάθεια να τακτοποιηθούν ως αυτόνομα καταστήματα. Δηλαδή έγινε μια προσπάθεια να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό, ότι οι υπέρβολες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην κεντρική πλατεία της Ραφίνας να γίνουν αυτόνομα καταστήματα και να τα νοικιάσει ο Δήμος ως αυτόνομα καταστήματα. Αντιδράσαμε έντονα μαζί με τον Δήμαρχο. Ο οργανισμός ανακάλεσε τις 3 τακτοποιήσεις από τις 5 οι οποίες αφορούσαν τα καταστήματα που είχαν πρόσωπο επί της Βασιλείος Παύλου και ένα στη Συμβολή Βασιλείου Παύλου και Ραφινίδων Αλών, επέμεινε σε 2 τακτοποιήσεις ως αυτόνομα καταστήματα, τα οποία αφορούσαν το παλιό κατάστημα Αλακό, το οποίο σήμερα είναι κλειστό, και το Διάτσινο. Ο Δήμος Ραφίνας και Κερμίου, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με διακοπή εργασιών από την πολεοδομία του, προσέβαλε τις αποφάσεις που έκανε για διαγωνισμό γενικίες του χώρου σε αυτόνομο κατάστημα, γιατί δεν ήταν ποτέ αυτόνομο κατάστημα, και ταυτόχρονα με τις προσφυγές αυτές έπεσαν και οι χρήσεις γης που έχει ο οργανισμός λιμένος και οι οποίες ήταν από τον Νοέμβριο του 2013 προεδρικό διάταγμα, με απόφαση του Υπουργού δημοσιευμένες στο σχετικό φέτο. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο οργανισμός λιμένος και μετά τον νόμο του Φεβρουαρίου του 2016 δεν έχει χρήσεις γης. Θα πρέπει με προεδρικό διάταγμα που θα δημοσιευθεί να επαναπροσδιοριστούν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης εντός της χερσαίας ζώνης. Έχει μπλοκαριστεί και η τακτοποίηση που έχει γίνει στο κατάστημα 1, όπως το αναφέρει ο οργανισμός λιμένος, και μένει ακόμα και ζητήσαμε σε έντονο ύφος να αποσυρθεί και η τακτοποίηση ως αυτόνομο κατάστημα, όχι ως τακτοποίηση, γιατί πρόκειται για ένα στεγασμένο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, έτσι, αλλά όχι αυτόνομο κατάστημα, και του σημερινού χώρου του Διάτσινου. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, του ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή, τον κύριο Διάκο, ο οποίος τοποθετήθηκε θετικά, σχετικά, συνολικά σχετικά στις απόψεις του Δήμου για τη διαχείριση των θεμάτων, δεσμεύτηκε ότι στην επερχόμενη αλλαγή των ορίων της χερσαίας ζώνης, γιατί ο Δήμαρχος έχει κάνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ, υπάρχει μια δέσμευση ότι τα όρια της χερσαίας ζώνης του οργανισμού λιμένος θα περιοριστούν. Μας έχει καλέσει να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Αυτές οι προτάσεις μας είναι έτοιμες. Ενημέρωσα και τον πρόεδρο, τον κύριο Χόκλου, σήμερα ότι αύριο το πρωί θα διαβιβαστούν οι χάρτες με τις προτινόμενες αλλαγές που θέλουμε να περάσουν στην ιδιοκτησία, να το πω έτσι, του Δήμου. Ότι μέσα σε αυτές τις περιοχές θα είναι και το παράλληλο μέτωπο αυτό των 5 χώρων που αναπτύσσονται σήμερα τραπεζοκαθίσματα. Ο λόγος που επιμένουμε σε αυτή την άμεση αλλαγή των ορίων της χερσαίας ζώνης είναι ότι αυτό αποτελεί ένα παράλληλο μέτωπο στο οποίο, αν αναπτυχθούν αυτόνομα καταστήματα, στην ουσία δημιουργείται ένα φράχτης στο οπτικό πεδίο των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Η Ραφίνα δεν έχει τίποτα άλλο από αυτό το παράλληλο μέτωπο, το οποίο είναι εκπληκτικό. Είναι αμφιθεατρικό, αλλά κανένα σήμερα πηγαίνοντας στην πλατεία δεν στρίβει δεξιά για να περάσει μπροστά από το χώρο του Διάζελου, του Λακώτ και να οδηγηθεί προς το Άβρα. Γιατί βλέπει αυτά τα καταστήματα. Στρίβει αριστερά και πηγαίνει προς το λιμάνι να δει τη θάλασσα. Και σήμερα μια διοίκηση του οργανισμού λιμένος ανέφερα χαρακτηριστικά ότι βλέπει αυτά τα καταστήματα αυτόνομα και μια επόμενη διοίκηση θέλει να κάνει και ένα πανοσύκωμα και δημιουργεί ξαφνικά
ένα οικοδομικό φράχτη μπροστά στο μέτωπο της πόλης. Ένα πράγμα που δεν το δεχόμαστε και γι' αυτό το λόγο, αν επιμείνουμε στις παράνομες τακτοποιήσεις κατά την άποψή μου τον νόμο 4178, γιατί ποτέ αυτά δεν ήταν αυτόνομα καταστήματα, έστω και αν οι καταστηματάρχες καθ' υπέρβαση κάναν κάποιες λειτουργίες μέσα, ποτέ δεν είχαν τουαλέτες, ποτέ δεν είχαν αποχετεύσεις, έτσι. Ποτέ δεν είχαν κουζίνες οργανωμένες. Τώρα, αν έχει βάλει κάποιο μια καφετέρα και να φτιάχνει ένα καφέ εκεί πέρα, δεν δίνει τον ορισμό του αυτόνομου καταστήματος. Επομένως, αυτές έπρεπε να ανακληθούν. Ο κύριος Λιάγκος, προς τιμή του, έτσι, είπε ότι αυτά στην πρόταση που θα κάνουν προς τα ΕΠΕ, γιατί το ΕΠΕ τελικά είναι αυτός που αποφασίζει, θα είναι προς θετική κατεύθυνση να δοθούν στο Δήμο. Μπήκαν βέβαια έτσι, επιγραμματικά και τα. Και η συνολική θεώρηση της αλλαγής χερσαίας ζώνης, όπως το πάρκο Καραμαλή που αυτή τη στιγμή χωρίζεται στη μέση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωρίζεται στη μέση, είναι ένας χώρος αναψυχής για τους δημότες, για τους επισκέπτες της πόλης. Έτσι. Και υπάρχουν εννοητές γραμμές, λες και είμαστε, όπως είπε και ο Δήμαρχος στη Λευκοσία, μην πατάς το πόδι σου εδώ πέρα, είναι δικό μου. Δεσμεύτηκε ότι σε τέτοια ζητήματα και η διοίκηση του οργανισμού λιμένος, και θα προσπαθήσει και αυτός από τη θέση του ως εκπρόσωπος στα ΕΠΕΔ να αλλάξουν και να περάσουν στη διοίκηση του Δήμου σε εισαγωγικά, γιατί πραγματικά δεν έχουν και λειτουργικό νόημα για τον ίδιο το λιμένα. Μετά μπήκαμε σε ένα θέμα που επίσης είναι ουσιαστικό, που αφορούσε το θέμα ανάπτυξης του λιμανιού, το οποίο συνεχώς έρχονται πλοία, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην πόλη, χωρίς να δημιουργούνται αντίστοιχες υποδομές στην πόλη. Νομίζω ότι σε όσους από εσάς έτυχε να βρεθείτε έτσι, ένα Σάββατο απόγευμα ή μια Κυριακή απόγευμα αυτό το καλοκαίρι, έτσι, κάποιος για να πάει από τη Ραφίνα στη διασταύρωση κάνει μισή ώρα. Δεν λέει από παρακάτω. Όλη η πόλη έχει ποτηλιαριστεί, φεύγουν από κάτω, τα διώχνουν και από πάνω. Δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος, δεν μπορεί να παρκάρει άνθρωπος στην πόλη μας. Ήδη από τον Ιούνιο φέτος ήρθαν 3 καινούργια πλοία. Έχει αυξηθεί ο όγκος των ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως χρησιμοποιούν ως χώρο στάθμευσης τους δρόμους της πόλης. Δεν χρησιμοποιούν χώρους του οργανισμού λιμένος. Η χώρα του οργανισμού λιμένος ήταν ήδη με τις υποδομές που είχε, ήδη ποτηλιαρισμένη. Επομένως το πρόβλημα, έρχονται πλοία, δεν δημιουργούνται υποδομές, μεγάλο πρόβλημα. Συμφώνησε και σε αυτό το θέμα ότι θα πρέπει σε συνεργασία με τον Δήμο να δημιουργηθεί μια επιτροπή ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές είτε στην πόλη είτε μέσα στα όρια της χερσαίας ζώνης που θα απομείνει τελικά στον οργανισμό λιμένους. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό, ότι επειδή για εμάς ως Δημοτική Αρχή και με τον κύριο Βυστικίδη έχουμε πάει 2 φορές στους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο Υποδομών στη διάρκεια που είμαστε εδώ πέρα τους 21 μήνες, και στον κύριο Χρυσοχοίδη και στον κύριο Σπίτζη, και έχουν κάνει ανακοινώσεις και οι δύο αυτοί όσον αφορά την έλευση του προαστιακού στην πόλη, που είναι κάτι που το θέλει και η διοίκηση του οργανισμού λιμένους, ζητήσαμε τη συνδρομή κυρίως του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος φορέας, σήμερα το δημοσίου, αύριο μπορεί κάποιον άλλον, έτσι, ώστε είναι η τελευταία ευκαιρία να έρθει ο προαστιακός στην πόλη μας. Επομένως, ζητήσαμε τη συνδρομή του οργανισμού λιμένους και του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να πιεστεί ο κρατικός φορέας, το πακέτο Juncker ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για τη δημιουργία αυτών των υποδομών. Το λιμάνι της Ραφίνας είναι πύλη εξόδου, αποτελεί πρόσβαση δίπλα στο Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών. Έτσι. Δεν επιβάλλεται τώρα να πάρθει η απόφαση για να έρθει ο προαστιακός με τον τρόπο που έχει γίνει η μελέτη και έχει και παλιότερα εγκρίνει, όχι το υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Ραφίνας. Δηλαδή το τελευταίο του κομμάτι υπογειοποιημένο, ώστε να μην δημιουργήσει και διχοτομή στην πόλη. Είπαμε και κάποια άλλα θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία των υπηρεσιών του οργανισμού λιμένους. Θέματα πολεοδομικά, θέματα καταστημάτων κλπ. Συμφωνήσαμε για να μην απασχολήσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο, ότι θα κινούμαστε πλέον όλοι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Έτσι, και αν κάτι γινόταν λάθος από παράνοια ή από έλλειψη ενημέρωσης, αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε στα νόμιμα πλαίσια. Που σημαίνει ότι πλέον οι κατασκευές θα πρέπει να περνάνε από τις υπηρεσίες που πρέπει να περνάνε για να εγκρίνονται,
οι αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν τις σχετικές άδειες του οργανισμού λιμένος θα ενημερώνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και γενικώς θα υπάρχει μια συνεργασία. Το θετικό ήταν, επειδή έχω ξαναβρεθεί με τον κύριο Λιάγκο, ότι είναι η πρώτη φορά μιλάω για αυτόν χωρίς να παραγνωρίζω τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά επειδή ως εκπρόσωπο τα υπέρ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή του και οφείλω να τα αναγνωρίσω αυτό το πράγμα, ότι ήταν η πρώτη φορά που τον είδα τόσο θετικά διακείμενο τις απόψεις του Δήμου. Αυτό βέβαια μένει να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Επομένως, αυτά σας μεταφέρω. Αυτές είναι και απόψεις και άλλα πράγματα που θα συζητήσουμε στα επόμενα συμβούλια, σε επόμενες συναντήσεις με τον Ορκόπουλο που θα συναντηθεί ο Δήμαρχος. Εκπροσωπούν ένα μέρος των απόψεων που έχουμε ως Δημοτική Αρχή για την πόλη που βλέπουμε και πρέπει να αλλάξουμε αυτή την πορεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και να γίνει πιο ανθρώπινη και να μπορέσει και να λειτουργήσει μαζί με το λιμάνι. Το λιμάνι και η Ραφίνα είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι συνδεμένες. Δεν πρόκειται να φύγει το λιμάνι, ούτε η πόλη πρέπει να φύγει. Πρέπει να βρεθεί ένα κοινό μονοπάτι να συμβαδίσουν χωρίς το ένα δημιουργεί προβλήματα στο άλλο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, τώρα πολύ ευχαρίστω θα απαντήσω, να μην μακριλογήσω. Αναμένουμε σαν Δήμος τα επόμενα βήματα της διοίκησης του οργανισμού λιμένος, τα οποία θα μπορέσουν να δρομολογήσουν αυτές τις απόψεις που διατυπώθηκαν. Να θυμίσω, μπορεί να το ξέχασε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι δόθηκε και μια υπόσχεση ότι τα τρία μαγαζιά αυτά που είναι στην χερσαία ζώνη θα μεταφερθούν στην κάτω πλατεία. Με ρώτησε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν ο Δήμος θα είχε πρόβλημα αν λειτουργήσει ο οργανισμός λιμένος στην κάτω πλατεία, την πλατεία Κυρίνιας, έτσι όπως το ονομάζουμε εμείς, μαγαζιά. Και είπαμε προφανώς ότι εμείς σαν Δήμος, όταν κάτι λειτουργεί μέσα στα όρια της χερσαίας ζώνης, δεν έχουμε πρόβλημα. Και το αποδέχτηκαν και οι άλλοι. Βεβαίως. Εκείνο επίσης που δεσμεύτηκαν ότι μέχρι να γίνει αυτή η επίσημη, δεσμεύτηκαν, θα βρούμε τον τρόπο, μέχρι να γίνει αυτή η επίσημη αλλαγή των διοικητικών ορίων από το ΤΑΙΠΕΔ, να βρούμε έναν τρόπο, το λέω εγώ, το ονομάζω χωρίς να το έχουν πει οι ίδιοι άνθρωποι, μέσω κάποιες προγραμματικής σύμβασης, αυτός ο χώρος να παραχωρηθεί στο Δήμο, θα βρούμε τον τρόπο, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ξεκινήσει το σχεδιασμό για την πόλη που βλέπουμε στο μέλλον.